Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πούμε αν δεν το έχετε φτιάξει ήδη, κάντε ένα pause το βίντεο πριν το δείτε για να φτιάξετε αυτό το καφεδάκι που λέμε. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα Funko Pop haul από το αγαπημένο κατάστημα Wishbox στη Θεσσαλονίκη, στη βιομηχανική περιοχή τη Σύνδου. Και εδώ έχουμε ένα θεματικό Funko Pop haul, μια και βλέπετε και την μπλούζα, μιλάμε για One Piece και βρήκα 6 κομμάτια από το One Piece και τα πήρα όλα μαζί και μας μένουν άλλα 2, μας μένουν ο Λούφι και ο Λό, βρήκα όλα τα υπόλοιπα και την καινούργια σειρά που βγήκε. Πάμε να μπούμε αμέσως μέσα, να πούμε ότι το Wishbox έχουμε κάνει και pop hunting σε εκείνο το μαγαζί, ένα πολύ μεγάλο μαγαζί, κάναμε και ένα γαμάτο pop hunting με πλάνα, με drone, που φάνηκαν από πάνω πόσο μεγάλες είναι οι αποθήκες και τα σχετικά. Και εννοείται όταν θα ξαναβρεθούμε εκεί Θεσσαλονίκη, προς τον Μάη λογικά θα έχουμε και άλλα νέα pop hunting. Ωραία, εντάξει, εδώ έχουμε πακέτο Τσφάνκο, οπότε είναι λίγο συνωμένα μέσα και θα τα βγάλουμε με λίγο προσοχή. Ας ξεκινήσουμε τα δύο πιο παλιά από την προηγούμενη σειρά. Να μην σκίσουμε κανένα κουτί. Ναι, πάρα πολύ ωραίος. Ο γαμάτος Tony Tony Chopper. Το Pop Animation νούμερο 99. Και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ pop γιατί έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι έτσι και σώμα. Βασικά και το σώμα του κεφάλι του είναι πάρα πολύ βαρύ. Προσθέτει πολύ βάρος, πολύ όγκο. Τα κουτιά του είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει το χάρτη που είχαν εκεί. Αυτό το One Piece ήταν γνωστό και στην Ελλάδα, όπως το λέγει. Κόκκινη γραμμή, καπετάνιο Drake, πώς πήγαινε κάπως έτσι. Αλλά εντάξει, εμείς το είχαμε αλλάξει από λίγο έως πολύ. Βλέπουμε εδώ το Monkey D. Luffy. Από εδώ τώρα μας λείπουν, ναι, επειδή τώρα δεν τα βρήκα τουλάχιστον εκεί, τον Monkey D. Luffy και τον Trafalgar Law. Να πούμε ότι εδώ εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε δύο από την παλιά σειρά, τον Luffy και τον Ace. Ο Ace, καλά, ο Ace είναι πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Και ωραίο και σαν χαρακτήρα, αγαπημένο χαρακτήρα. Αν και περίπου εκεί εγώ δεν έφτασα ακόμα καν στο σημείο που πεθαίνει. Το Animation One Piece. Γενικά έχω σταματήσει να το βλέπω. Το είχα δει κάπου στα 250 επεισόδια που ήταν αγγλικά και μετά σταμάτησα. Αλλά θέλω κάποια στιγμή να το ξαναδώ και μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάποιους από εδώ δεν τους έχω πετύχει καν. Πάρα πολύ όμορφος και αυτός. Το Pop Animation νούμερο 100 από την πρώτη σειρά του One Piece. Συνεχίζουμε τώρα στην πιο νέα σειρά, στην πανέμορφη Νάμι, η οποία δεν την πρόλαβα καν σε αυτή τη μορφή της που μάχηρε το μαλλί και αυτά. Την έχω δει σε σκηνές πως έχει γίνει. Από τη δεύτερη σειρά του One Piece, το δεύτερο wave ας πούμε, Pop Animation νούμερο 328. Και έχουμε εδώ και τον Zoro και την Boa και τον Franky, τους οποίους δεν τους προλάβα ούτε την Boa ούτε τον Franky, ποιοι είναι. Αλλά και η Boa φαίνεται πάρα πολύ όμορφη και αυτή την έχω δει σε κάποιες σκηνές. Συνεχίζουμε, πάμε να δούμε αυτή την λεγόμενη Boa λοιπόν. Έχουμε το Pop Animation νούμερο 330. Ευτυχώς δεύτερη σειρά βγήκε και αυτή μικρή, 4 ποπάκια, οπότε τα πήρα να υπάρχουν γιατί κάποια στιγμή θέλω να δω όλο το One Piece. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν anime, εντάξει το αγαπημένο μου anime είναι το Dragon Ball Z. Όλα τα Dragon Ball βασικά και το Dragon Ball και το Dragon Ball Z και το Dragon Ball GT. Και από εκεί θα τα δούμε τα ποπάκια κάποια στιγμή. Ο Zoro, ο οποίος εδώ έχει και το μάτι του, το ένα μάτι είναι κλειστό και έχει σημάδι, ο οποίος και αυτή τη σκηνή δεν την πρόλαβα. Τι παίχτηκε εδώ, ένα πάρα πολύ όμορφο παπάκι. Δηλαδή στην καινούργια σειρά αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου, γιατί είναι και οι παλιοί χαρακτήρες οι οποίοι τους πρόλαβα και εγώ. Το Pop Animation νούμερο 327. Συνεχίζει τα κουτιά του να είναι πάρα πολύ όμορφα έτσι με το χάρτη. Εντάξει, εδώ είναι λίγο πιο διαφορετικό το χρώμα του χάρτη, αν συγκρίνουμε, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία κουτιά. Από το Funimation μας το λέει εδώ πέρα. Όχι, εδώ στα τα δεύτερα βγήκαν και το Animation. Το πρώτο είναι. Συνεχίζουμε. Πάμε και στον τελευταίο, στο Franky, ο οποίος Franky φαίνεται και αυτός γαμάτος. Pop Animation νούμερο 329. Πάρα πολύ ωραία παπάκια. Και πιο καινούργια, εντάξει τώρα αφού φαίνεται εδώ πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει το 6-pack του εκεί, ή μη σου πω 8-pack, το πόσο γυμνασμένος είναι και καλά. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός από αυτή τη σειρά εννοείται. Το Pop Animation νούμερο 329. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα 6 λοιπόν, σχεδόν ό,τι One Piece έχει βγει. Αν θυμάμαι καλά, έχει βγει και αυτό εδώ σε Flocked έκδοση, αλλά έχει ανέβει λίγο. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό να το βρούμε, να το φέρουμε απ' έξω. Αλλά νομίζω να τα ανοίξουμε λιγάκι να δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά του και τη λεπτομεριά του. Τα ανοίξαμε λοιπόν και να πούμε ότι εδώ μπορούμε να κάνουμε μια μικρή σύγκριση για το λόγο του ότι τα δύο παλιότερα έχουν και κάνα 2-3 χρόνια διαφορά σε σχέση με αυτά, με την ημερομηνία παραγωγή του. Α ξεκινήσουμε με τον Tony Tony Chopper, ο οποίο είναι πάρα πολύ γαμάτο. Κοιτάξτε εδώ με το ξυλάκι που είχε, το γαμάτο σκουφάκι του, πάρα πολύ ωραίος. Και βαρύ κομμάτι λόγω του όγκου του κεφαλιού του, πάρα πολύ ωραίος. Σε σχέση με τα άλλα πούμε, που είναι λίγο πιο μεγάλα σχετικά αφού με τόσο κεφάλι και με κάποιες μικρές διαφορές ας πούμε, στη βαφή και αυτά, και αυτά έχουν πολύ προσεγμένη δουλειά. Από ό,τι βλέπω και αυτός στην μπλούζα του, σε αυτά σε πολύ λίγα σημεία να έχει ξεφύγει η βαφή. Πάρα πολύ λίγο και έχει και ωραίες αναλογίες. Πάρα πολύ ωραίος και πολύ χαλιτωμένος ο μικρούλης Chopper.
και ο πιο βαρύς από όλους. Ο Ace, ο οποίος είναι πανέμορφος, εντάξει, που είχε φάει το διαβολόφρουτο και μπορούσε να ελέγχει τη φωτιά. Πάρα πολύ ωραίος. Και πίσω στην πλάτη του τατουάζ των πειρατών του Whitebeard. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Γενικά και στο μπράτσο του το τατουάζ που είχε. Εντάξει, με τα χέρια του να βγάζει φλόγες από το μπροστινό δάχτυλο. Με το βραχιόλι που είχε, αυτό που φορούσε στο λαιμό του, το μενταγιόν, το καπέλο του. Πάρα πολύ γαμάτο με αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτός είναι πάρα πολύ ωραίο που πάει και φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι. Μιλάμε για τον Ace. Deportgas. Πάρα πολύ ωραίο. Και πίσω αυτό το σήμα που σας λέω, το σήμα των πειρατών του Whitebeard, το που ήταν το πλήρωμα που άνοιγε και αυτός. Πάρα πολύ ωραίο. Και το Α στη ζώνη του, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Τι λες τώρα. Και πολύ ωραία μικροδουλειά. Ακόμα και αυτό το νταγκεράκι, ας πούμε, σε εισαγωγικά που είχε. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στα πιο καινούργια που είναι και. Αυτό ναι, δεν στηρίζεται και πάρα πολύ καλά. Ο Ace. Έχουν λίγο διαφορά τα πόδια του. Εντάξει, στηρίχτηκε. Και πάμε στον Τζόρο, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ όμορφος. Με τα τρία σπαθιά του. Αυτή η τεχνική που είχε, που χρησιμοποιούσε τρία σπαθιά στη μάχη. Δυο στα χέρια και ένα στο στόμα. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι παίζει με το μάτι. Τη χαρακιά που έχει, εδώ την είχα προλάβει. Αυτό με το μάτι, όχι. Και νομίζω ότι ούτε αυτή την αλλαξία έχω προλάβει. Και αυτός όμως πάρα πολύ ωραίος. Από τα πιο ωραία της σειράς ίσως, και στο μαλλί του πολύ καλή δουλειά. Στο χέρι του, στις σουλές του. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ. Πανέμορφος, έτοιμος να ξεγυλιάσει κόσμο. Συνεχίζουμε, πάμε στην πανέμορφη Νάμι, η οποία βγήκε πάρα πολύ ωραία. Και το ποπάκι της ακόμα ακολουθάνε πιο πολύ τεχνικές, ας πούμε σαν τα μπαντάι, τα γαλματίδια ή ξέρω εγώ, έχουν αρκετό στήθος. Εδώ δείτε. Η πιο νέα μορφή της Νάμι που έχει και μακρύ μαλλί, λίγο πιο μακρύ μαλλί, λίγο διαφορετική αλλαξιά σε σχέση με αυτή που είχε. Πάρα πολύ όμορφη με τα τακούνια της και σε πολύ ωραίες αναλογίες. Εντάξει, ένα γυναικείο pop εννοείται, γι' αυτό είναι και πιο μικρό το σώμα της και έχουν και τη βάση. Τα περισσότερα γυναικεία pop έχουν βάση για να στηρίζονται. Και αυτή με πολύ ωραία μικρό λεπτομέρεια, με το τατουάζ που είχε στο μπράτσο της. Πάρα πολύ ωραία. Η Νάμι πλοηγός. Και με το stick που είχε, το κοντάρι, ας πούμε, πως θα το πεις, μπαστούνι. Ο Φράγκη, ο οποίος Φράγκη δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά φαίνεται πάρα πολύ γαμάτος. Και αυτός πάρα πολύ λεπτομέρεια. Με αυτά τα περίεργα τα γυαλιά στο στόμα του, γενικά η φάτσα που έχει αυτό το ύφος και πολύ ωραία δουλειά και στο σώμα του. Πάρα πολύ ωραίος. Τα πόδια του βλέπω ότι είναι λίγο ιδιαίτερα και τα χέρια του. Σαν να είναι μισοφτιαγμένος αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν έχει φάει και αυτός κάποιο διαβολόφρουτο και έγινε έτσι. Πάρα πολύ ωραίος. Και κάτι μας γράφει εδώ, BF. Τι μας λέει? BF37, ναι, BF37, αυτό εδώ δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς, βοηθήστε με κάτι που ξέρω. Ναι, και από κάτω φοράει έτσι ένα απλό σλιπάκι. Πάρα πολύ ωραίος. Και αυτός πάρα πολύ καλή δουλειά με το τζάκετ του έτσι που έχει τους φοίνικες, ας πούμε, πάνω. Και η Boa Hancock, η οποία και αυτή είναι πάρα πολύ όμορφη. Φαίνεται κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Πιο, ας πούμε, αυτό που φοράει με αυτά τα λουλούδια θυμίζει λίγο πιο παραδοσιακή ιαπωνική στολή. Με τα τεράστια σκουλαρίκια της, φίδι αν δεν κάνω λάθος είναι αυτό. Σαν φίδι φαίνεται αυτό. Και αυτή έτσι με πιο αναπτυγμένο στήθος, ας πούμε, για γυναίκα. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Εντάξει, πίσω έχει την κάμπα της να κρύβει αρκετά πράγματα. Αλλά και αυτή φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, ένα πολύ ωραίο παπάκι. Αυτά τα 6 λοιπόν από One Piece, αγαπημένο anime. Να πούμε τώρα, κάποια στιγμή θα πάρουμε και τους άλλους δύο για να κλείσουν τα 8 ας πούμε που έχουν βγει και μετά θα ψάξουμε τον Tony Tony Chopper με το κανονικό το αυτοκόλλητο που έχει από το Funimation, νομίζω έχει βγει, νομίζω κάπου εκεί. Αυτά από μένα νομίζω παιδάκια, μετά ξέρετε και στο βίντεο γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν αυτά τα πανέμορφα οπάκια. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, φάγκοπο, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.